Επιστροφή, κυρίες και κύριοι. Συζητάμε εδώ πέρα, γιατί επαναλαμβάνω, ο κύριος Τερζίτης είναι ένας καθηγητές μου. Οπότε γι' αυτό δίνουμε και ιδιαίτερη έμφαση και στην διαχείριση, όπου όντως είναι ένα καλό τμήμα. Και σωστά με διόρθωσε, λέγοντας εγώ επιδερμικές γνώσεις, ενώ ότι είναι πολλά απ' όλα ή λίγο απ' όλα. Πολλαπλές. Μπράβο. Αλλά η βιομηχανική είναι συγκεκριμένες οι γνώσεις που λαμβάνεις στη διαχείριση. Είναι και management και πληροφορικής. Αυτό είναι το ιδιαίτερο. Στην αρχαία Ελλάδα, αλλά ο Γάλλος, σίγουρα... στους επιστήμονες δίνανε πολλαπλές γνώσεις. Αλλά σίγουρα κατ' εμέ θα πρέπει να κάνουμε και ακόμη μια εκπομπή με κάποιους εκπροσώπους της βιομηχανικής, όπου έχει η σχολή συγκεκριμένη και το άμεσο πρόβλημα και πρέπει να σωθούν και οι δύο σχολές. Θα ολοκληρώσω δίνοντας σύντομα το λόγο στον κύριο Ξανθόπουλο και ολοκληρώνοντας τον κύριο Τερζίδη. Κύριε Ξανθόπουλε, φοβάστε για το τι θα συμβεί μόλις λάβει το παιδί σας το πτυχίο του στο χέρι από μια σχολή που πραγματικά δεν θα υφίσταται? Καταρχήν, κυρία Πασαλίδου, ποια σχολή θα το πάρει? Διότι ο γιος μου έδωσε εξετάσεις σε ένα σύστημα πανελλήνιο με ό,τι ίσχυε την περίοδο που έδωσε εξετάσεις. Επέλεξε να κάνει τις συγκεκριμένες σπουδές. Επέλεξε να έχει το συγκεκριμένο πτυχίο για τους δικούς του λόγους, όπως αυτός σκόπευε να το χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Και αυτή τη στιγμή καλείται με το πρώτο σχέδιο να πάρει πτυχίο μηχανικών πληροφορικής ή με το δεύτερο από μια άλλη σχολή. Άρα λοιπόν, ποιο πτυχίο θα πάρει? Τελείως διαφορετική. Είναι ένα θέμα. Άσπρο-μαύρο. Και βέβαια, επειδή το θέμα με αφορά και μας αφορά, εκτός από μένα και χιλιάδες και εκατοντάδες οικογένειες άλλες, εμείς δεν υπάρχει πιθανότητα να το αφήσουμε ως γονείς, αναφέρω. Mm-hmm. Ως γονείς. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πιθανότητα να το αφήσουμε το θέμα να περάσει έτσι. Τι προτείνετε και στους άλλους γονείς να κάνουν μαζί με εσάς, συνδυαστικά, προς τον Υπουργό, γιατί προφανώς μόνο οι βουλευτές μας δεν αρκούν. Αυτό το οποίο εμείς όχι δεν προτείνουμε, υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας με γονείς, Θεσσαλονίκη, Ρέθυμνο, Μυτιλίνη, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Και συντονιζόμαστε για να απαντήσουμε σε αυτήν την πρόκληση, γιατί εγώ το θεωρώ πρόκληση, δυναμικά, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας. Δεν υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε τίποτα περίεργο ή τίποτα για να μας κατηγορήσουν για οτιδήποτε άλλο. Αλλά σαφέστατα δεν υπάρχει πιθανότητα να αφήσουμε να περάσει έτσι αβασάνιστα η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στην πλάτη του καμπούρι. Διότι δεν αντιλαμβάνουμε αυτήν τη λογική. Έρχομαι εγώ στο μέσον, στο 7ο, στο 5ο, στο 3ο εξάμηνο και σου λέω: αγόρι μου, έκανες λάθος. Κορίτσι μου, έκανες λάθος. Δεν έπρεπε να επιλέξεις να μείνεις να σπουδάσεις στον τόπο σου, έπρεπε να επιλέξεις κάτι άλλο. Να πας στη γειτονική Βουλγαρία, να πας στην Ιταλία, να πας στην Αγγλία, να πας οπουδήποτε. Λάθος έκανες. Τα όνειρά σου λοιπόν ξαναφτιάξτε, ξαναδώσε εξετάσεις ή πάνε οτιδήποτε άλλο. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει η δική σου, ο δικό σου πρόγραμμα. Και δεν είναι μόνο το πτυχίο, είναι ουσιαστικά η απορροφητικότητα μετά. Πολύ βασικό. Κύριε Τερζίδη, για μένα από την αρχή είναι ξεκάθαρο, τονίζω και λέω ότι μηχανή που δουλεύει δεν την πειράζει. Η κάθε σχολή έχει το δικό της στόχο, είναι δυνατές για μένα και οι δύο σχολές. Έχω άτομα τα οποία συνεργάτες μου στο κανάλι και από τις δύο σχολές και είναι πραγματικά κρίμα. Ενώ προφανώς είτε είναι διοίκηση, είτε είναι λογιστική, είτε είναι μηχανολόγοι που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, να κλείνουν δύο σχολές μοναδικές, γιατί και οι δύο είναι μοναδικές. Είτε για μένα η συγχώνευση, είτε το κλείσιμο, το οποίο το τραγικό το κλείσιμο της βιομηχανικής, η μη ύπαρξη σχολής πληροφορικής στην Καβάλα. Αυτό ουσιαστικά είναι σαν να βάζει την ταφόπλακα σε ένα ίδρυμα που τόσο καιρό, είτε εσείς από τη Διοίκηση Οικονομία, είτε οι άλλοι από την τεχνολογική κατεύθυνση από τη ΣΤΕΦ, κάνατε μεγάλες προσπάθειες με τόσο μεταπτυχιακά για να αναβαθμιστεί η Καβάλα και το συγκεκριμένο ίδρυμα. Την τελευταία σας φράση, για να κλείσουμε. Θέλω να πω το εξής. Δεν είναι τυχαίο ότι τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο έχουν information management, έχουν δηλαδή διαχείριση πληροφοριών. Δεν είναι τυχαίο ότι το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, το νεοσύστατο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, ένα από τα πρώτα τμήματα που ίδρυσε είναι το διαχείριση πληροφοριών, το οποίο εμείς το κλείνουμε. Έτσι. Και άρα θα υπάρξει χώρος για ιδιωτικό. Ακριβώς. Εκχωρείται δηλαδή ζωτικός χώρος, πολύτιμο κομμάτι της αγοράς στην ιδιωτική παιδεία. Άλλωστε, αν το συνδυάσουμε αυτό και με πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Στυλιανίδη, του πρώην Υπουργού Παιδείας, ο οποίος προτείνει το 49% των πανεπιστημίων να μετοχοποιηθεί και να δοθεί στους ιδιώτες, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Και με τις δηλώσεις Ερντογάν. Ακριβώς. Επίσης, θα ήθελα, κλείνοντας, γιατί δεν μου δίνεται περισσότερο χρόνο, να παρακαλέσω τον κύριο Μητρόπουλο να διεκδικήσει αυτό που ανήκει στο ΤΕΙ της Καβάλας. Να μην ενδίδει. Ένα καλό παράδειγμα ας πάρει ο πρόεδρος του Ιδρύματος
από τη διοίκηση του Τεϊλάρισσας, η οποία σήμερα παραιτήθηκε, ακριβώς γιατί κατεδαφίζεται το ΤΕΙ. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, πρέπει να αγωνιστούμε για την Καβάλα. Τέλος, κύριε Λασκαρίδη, να πούμε κάτι για τη βιομηχανική που για μένα επίσης είναι ένα σημαντικό τμήμα που δεν πρέπει να κλείσει. Είπα και προηγουμένως, είναι αδιανόητο να κλείνουμε σχολές πληροφορικής σήμερα, το 2013, και να κρατάμε σχολές τύπου τουρκολόγους, βαλκανιολόγους. Αν μπορεί το ελληνικό κράτος να εγγυηθεί το μέλλον αυτών των παιδιών και να δώσουν μια δικαιολογία στους γονείς που ξοδεύονται για αυτά τα παιδιά. Ενώ οι σχολές πληροφορικής, ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, έχουν απορροφητικότητα. Κύριε Δεζίδη, πόσο απορροφητικότητα έχουν αυτά τα δύο τμήματα? Δεν μπορώ να μιλήσω για τη βιομηχανική πληροφορική. Εκείνο που ξέρω εγώ για το τμήμα διαχείρισης πληροφοριών, από έρευνα που έκανε ο κύριος Χατζής με μια ομάδα ερευνητών σπουδαστών μας, έχει τον υψηλότερο δίκτυο απορροφητικότητας μεταξύ των πτυχίων και το μικρότερο χρονικό διάστημα αναμονής για εξέβρεση θέσης εργασίας. Αυτό, αυτό βέβαια έγινε πριν από 3-4 χρόνια. Τώρα με την κρίση τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά δεν έχουν γίνει πουθενά καλύτερα σε άλλα τμήματα. Το ίδιο και για την βιομηχανική αντίστοιχα θα είναι. Γιατί είναι θέλω να ελπίζω ότι και αυτοί έχουν ζήτηση. Άλλο είναι ο τομέα εκείνο, άλλο είναι αυτό. Εγώ θα μείνω σε αυτά που είπατε. Δεν πρέπει να κλείσει κανένα από τα δύο και όντω η διοίκηση που κάνει αγώνα να συνεχίσει τον αγώνα για να πετύχει αυτό το οποίο λέμε, τονίζουμε και επιθυμούμε. Μην ξεχνάμε το σχέδιο για τα ιδιωτικά. Και μια και είπατε για του τουρκολόγου, εγώ θα σα πω ότι έχουμε κι εμεί τουρκολάγνου. Και γι' αυτό είναι τα προβλήματα που περνάμε. Όχι, να πω και, τώρα, και κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο. Του τουρκολόγου και όλα αυτά, οι σχολές που υπάρχουν ανά την Ελλάδα είναι σχολές οι οποίες παράγουν δημοσίους υπαλλήλους. Από εκεί πρέπει να γίνει το κόψιμο. Η σχολή, όπως η διαχείριση των πληροφοριών ή η βιομηχανική, δεν παράγει άτομα για το δημόσιο. Παράγει άτομα. Παράγει από φύτους για την οικονομία. Τους χρειάζεται τόσο η οικονομία, ιδιαίτερα σήμερα. Σήμερα, αρκεί να σας πω ότι το τμήμα διαχείρισης πληροφοριών διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία και ήδη ιδρύει εργαστήριο εξιχνίας οικονομικού εγκλήματος. Για ποιο να μιλάμε σήμερα? Γι' αυτό σας κλείνουμε. Εξιχνίας οικονομικού εγκλήματος. Αμέσως τώρα, δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Κομνηνό. Επιφυλασσόμαστε με κάποιον εκπρόσωπο της βιομηχανικής να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και εκπρόσωπο της διοίκησης που θα βρίσκεται στο στούντιο για να μας πει πραγματικά τι αναμένεται να γίνει και πόσο μπορούν οι ίδιοι αλλά και οι βουλευτές να αλλάξουν, να ανατρέψουν το σχέδιο Αθηνά 1, Αθηνά 2. Γεια σας.